Ένα νέο τεστ διάγνωσης του κορονοϊού που δίνει αποτελέσματα μέσα σε 90 λεπτά δημιουργήθηκε από ομάδα Ελλήνων επιστημόνων στο Λονδίνο. Ο Ισάκ Καρυπίδης με την κάμερα του Αντένα μπήκε στα εργαστήρια του Imperial College όπου κατασκευάστηκε το πρωτοποριακό τεστ και μίλησε με τους πρωταγωνιστές. Το swab είναι μέσα στο στόμα, 3-4-5 λεπτά. Και ύστερα βγαίνει μέσα στο cartridge και το cartridge βγαίνει μέσα στο nudge box. Το nudge box closes και in 1.5 hours the test is complete. Αυτός είναι ο διακεκριμένος ελληνοκύπριος καθηγητής του Imperial College, Chris Toumazou, που μαζί με την ιατρική γενετίστρια Dr. Maria Carvela κατασκεύασαν αυτό το πρωτοποριακό τεστ για τον κορονοϊό, το οποίο συνδυάζει ταχύτητα γνωμάτευσης με ακρίβεια αποτελέσματος χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου εργαστηρίου. Η διαφορά με το τεστ μας είναι ότι είναι αυτόματο, το δείγμα πηγαίνει κατευθείαν μέσα στο cartridge και τα αποτελέσματα βγαίνουν μετά από 90 λεπτά. Οι κλινικές έρευνες απέδειξαν πως το εν λόγω τεστ είναι εξίσου αξιόπιστο με τα υπόλοιπα που διαθέτουν σε παγκόσμια κλίμακα τα εξειδικευμένα εργαστήρια. The test doesn't need a laboratory. The NHS were really happy with this and they've ordered actually 5.8 million cartridges to be deployed throughout the whole of the United Kingdom. And this is really important because it means now that they can do the testing in environments. Το Imperial College είναι ένα από τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια στον κόσμο για την καταπολέμηση του κορονοϊού, τόσο αναφορικά με τις έρευνες για το εμβόλιο, όσο και για την ανακάλυψη εναλλακτικών μορφών διάγνωσης του ιού. Αν τελικά το τεστ του Toumazou Carvela επικρατήσει διεθνώς, μπορεί να είναι μια πρώτη απάντηση στην αντιμετώπιση της πανδημίας, επισημαίνουν οι αναλυτές εδώ στο Λονδίνο.